Καλησπέρα το καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Βασίλης Βερικοκίδης, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με τη Δύναμη Πολιτών και τον Βασίλη Λαμπρινό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ακροατές σας. Γνώριμο πρόσωπο για εμάς. Έχετε υπάρξει και υπολιμενάρχης πριν από λίγο διάστημα. Ναι. Και τώρα παίρνετε την απόφαση να ασχοληθείτε με την αυτοδιοίκηση. Δύσκολη απόφαση. Κοιτάξτε, δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Είναι ένα πεδίο πρωτόγνωρο για μας. Δύσκολο βέβαια, αλλά πιστεύω ότι πρέπει ο άνθρωπος να συμμετέχει στα κοινά. Ένας βασικός λόγος, τουλάχιστον για μένα, που με έκανε να συμμετέχω είναι η προσφορά προς τον πολίτη. Άλλωστε όλη η σταδιοδρομία επαγγελματική ήταν μια προσφορά προς τον πολίτη. Μ' αρέσει αυτό, θέλω να είμαι δίπλα στον πολίτη. Και πιστεύω ότι αν ο κόσμος μας τιμήσει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Είναι και αυτή μια θέση ευθύνης, λοιπόν. Ένα άλλο διαφορετικό μετερίζει, αλλά με ευθύνη. Η καθημερινότητα, νομίζω ότι θα το έχετε κι εσείς εισπράξει από τις συζητήσεις που κάνετε με τους πολίτες, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και έχει απαιτήσεις ο κόσμος. Έχουν απαιτήσεις οι πολίτες και όχι άδικα. Νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό. Σίγουρα. Ο πολίτης δεν έχει άδικο. Υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα όταν θέλεις να πετύχεις, βέβαια ποτέ δεν μπορεί να πετύχεις το απόλυτο. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά εκτιμώ ότι η σημερινή δημοτική αρχή έχει κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, έχει κάνει μεγάλα βήματα. Ποτέ βέβαια δεν μπορείς να πετύχεις, όπως είπαμε, το 100%. Υπάρχει περιθώριο να φτιάξεις περισσότερα πράγματα ακόμα. Είναι μια καθημερινότητα που για μας μπορεί να μην φαίνεται, αλλά για τον άνθρωπο που τη ζει, έστω και μια λεπτομέρεια, γίνεται μεγάλη. Αλλά πιστεύω ότι παρόλο που έχουν γίνει πολλά βήματα με σημερινή δημοτική αρχή, υπάρχει περιθώριο ακόμα να καλυτερέψουν πολύ τα πράγματα. Mm-hmm. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας, και θα έρθω και σε άλλα θέματα της δημοτικής αρχής, πώς βλέπετε τον εαυτό σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και το ρωτάω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι και από τις θέσεις τις οποίες έχετε περάσει και όλα αυτά τα χρόνια για να ασχολήσεις σας, η πολιτική προστασία ενδεχομένως να είναι κάτι στο οποίο θέλετε έτσι να αφιερωθείτε, είναι έτσι? Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα μόνο η πολιτική προστασία. Υπάρχει ένα πεδίο μεγάλο που μπορεί, η οργάνωση, η διοίκηση και η πολιτική προστασία. Βέβαια, είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο κομμάτι. Και σημαντικό. Ναι, πολύ σημαντικό βέβαια για τον πολίτη. Βέβαια, εκτιμώ ότι για να πετύχεις ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι, να μπορέσεις να πετύχεις στην πολιτική προστασία, θεωρώ ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο. Η πρόληψη. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός, πρέπει να υπάρχει να αντιμετωπίσει τα γεγονότα εκείνη τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι η πρόληψη είναι το α και το ω. Γιατί όταν προλαμβάνεις, πάντα έχεις λιγότερα μετά να ασχοληθείς. Επειδή μιλάτε για την πρόληψη, η αλήθεια είναι ότι σήμερα, έτσι βλέποντας και στο site μας, το neakrio.gr, το οποίο πραγματοποιεί και κάποια γκάλοπ, αν θέλετε, ανά Δήμο, βλέποντας, καθώς σήμερα δημοσίευσαν τα του Δήμου Ηρακλείου, μέσα στις προτεραιότητες των πολιτών, όχι βέβαια πρώτο, αλλά είναι και αυτό, είναι και τέτοιμο όροπα κτίρια και το τι γίνεται με αυτά. Και το λέω με αφορμή αυτό που είπατε κι εσείς. Πρόληψη. Πώς θα προλάβουμε να μην γίνει το κακό? Βασικό. Εγώ εκτιμώ και από την προηγούμενη μου επαγγελματική διαδρομία, πιστεύω ότι η πρόληψη είναι το α και το ω. Όταν προλαμβάνεις, δεν έχεις να κάνεις πολλά πράγματα. Να τρέσεις πίσω από τα γεγονότα. Είναι δύσκολο να τρέσεις πίσω από τα γεγονότα για να προσπαθείς να τα καλύψεις. Mm-hmm. Όταν όμως έχεις προνοήσει πιο μπροστά, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Σε ζητήματα ασφάλειας, όπως είναι το πώς μπορεί ένας Δήμος να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μια πρόληψη ως προς την εγκληματικότητα, και τι θέλω να πω. Απάντησαν οι πολίτες στον γκάλοπ αυτό ότι και η έλλειψη φωτισμού στους δρόμους είναι ένα τεράστιο έλλειμμα. Εγώ θα προσθέσω και τα πάρκα, γιατί έχουν δείξει έρευνες, τουλάχιστον από ό,τι έχω διαβάσει, ότι όταν υπάρχει έλλειψη φωτισμού, ενδεχομένως να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες και ανάπτυξης εγκληματικής δράσεις. Κοιτάξτε, σίγουρα τα πάρκα και όχι μόνο τα πάρκα, και οποιοδήποτε χώρος, όπως λέτε, που είναι βασικό, δεν έχει φωταγώγηση πρώτον, και δεύτερον είναι σε εγκατάλειψη. Mm. Δηλαδή δεν καθαρίζεται ο χώρος, δεν επιτηρείται. Σίγουρα είναι μια αιστεία που μπορεί να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.
Πιστεύω, βλέπω με τη Δημοτική Αρχή τώρα που έχω και εγώ τώρα σιγά σιγά αρχίζω και μπαίνω στην διαδικασία, ειδικά έτσι με πάρκα, με παιδικές χαρές, με χώρους, καθαρίζουν τους χώρους, φωταγωγούν. Θεωρώ ότι είναι ένα βασικό κομμάτι, γιατί όταν έχεις ένα χώρο το οποίο τον έχεις καθαρό, καταρχήν και οποιοδήποτε πολίτης είναι, το κάνω παράδειγμα με την καθημερινότητα, ότι όταν πας σε κάποιο χώρο και βλέπεις ότι είναι καθαρός, είναι περιποιημένος και εσύ αν και δεν το έχεις μάθει, αμέσως βλέπεις το χώρο που ζεις και δεν μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά, έτσι. Σε αναγκάζει να το σεβαστείς. Σε αναγκάζει να το σεβαστείς. Το ίδιο είναι κατ' επέκταση και σε αυτά. Όταν υπάρχει ένας φωτισμός, όταν υπάρχει κάποιος έλεγχος, έστω από τη δημοτική αστυνομία, από ανθρώπους του Δήμου που να περνάνε κατά διαστήματα, όχι βέβαια να φτάσουμε σε σημείο να, κάνουμε, να πάμε στην άλλη πλευρά, αλλά η επιτήρηση γενικότερα θεωρώ ότι θα μειώσει πάρα πολύ μικροεγκληματικότητα, τουλάχιστον το οποίο είναι ο Δήμος, γιατί το μεγάλο κομμάτι, ξέρετε, το έχει αστυνομία, έτσι, αλλά και ο Δήμος μπορεί να παρέμβει, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να συνεισφέρει. Να συνεισφέρει. Και οι λακκούβες. Ένα τεράστιο θέμα και το λέω γιατί και αυτό έρχεται πρώτο στο σχετικό γκάλωπ. Οι λακκούβες και το κακό οδόστρωμα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει προσπάθειες που θα έπρεπε πάνω σε αυτό το κομμάτι? Σίγουρα βήματα έχουμε να κάνουμε. Σίγουρα. Και κοιτάξτε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας φέτος και τον καιρό. Έτσι, η κακοκαιρία ήταν ένα πρωτόγνωρο το οποίο συντέλεσε και αυτό σε αυτό. Αλλά από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και είχαμε έτσι μια ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για αυτό το θέμα, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και έχουν διατεθεί πάρα πολλά λεφτά για αυτή την αντιμετώπιση. Βέβαια, πάντα θα υπάρχουν και όλοι μας, σε όλους μας έχει τύχει αυτό να τον εκνευρίζει αυτό που λέμε οι λακκούβες, που το θεωρούμε έτσι κάτι που είναι λίγο. Δεν του δίνω μεγάλη σημασία. Είναι όμως ένα γεγονός το οποίο όταν το ζεις καθημερινά, είναι πρόβλημα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αλλά εκτιμώ ότι, σας λέω και πάλι, ότι έχουν. Όχι, εκτιμώ, σίγουρα έχουν διατεθεί πάρα πολλά λεφτά και έχουν κάνει πολύ καλά πράγματα σε αυτό το τομέα πάνω, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Πάμε λίγο και στο πιο προσωπικό κομμάτι, το δικό σας. Γιατί σας ρώτησα και στην αρχή, είστε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση. Πώς το εισπράξατε αυτό ό,τι έχει να κάνει και με τις αντιδράσεις, είτε παλιών συναδέλφων, είτε της οικογένειας πρώτα απ' όλα? Κοιτάξτε, θα σας ξέρω ότι ήταν κάτι που. Εντάξει, το είδα ευχάριστα, το είδαν έτσι λίγο. Δύσκολο, σας είπα και πάλι. Από όλους είναι αυτή η κουβέντα που ακούμε. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο αυτό που ξεκινάς να κάνεις. Αλλά εκτιμώ ότι θα ήθελα έτσι να το δοκιμάσω. Σας είπα, μ' αρέσει να είμαι κοντά στον πολίτη. Μ' αρέσει να ακούω τον πολίτη. Θέλω να είμαι κοντά στον πολίτη. Το έχω μάθει άλλωστε αυτό. Σας λέω τόσα χρόνια η προσφορά είναι έτσι ένα κομμάτι μεγάλο τη ζωή προς τον πολίτη. Και το δοκιμάσουμε. Σας είπα και πάλι δύσκολο, το ξαναλέω, πολύ δύσκολο για μας, πρωτόγνωρο, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω ότι ο κόσμος, αν μας τιμήσει, πιστεύω θα κάνουμε το καλύτερο. Ό,τι μπορούμε, αυτό που ξέραμε να κάνουμε πάντα, σε όλη μας τη διαδρομία. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας, κύριε Βερικοκίδη. Ξαναλέω, είστε ένα γνώριμο πρόσωπο για μας, όμως αυτή τη φορά τα λέμε από άλλο μετερίζει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.